Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ο πρόεδρος Μπους φαίνεται ότι έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του γερουσιαστή Τζον Κέρι, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των εκλογών της Τρίτης. Μαζί μας την ώρα αυτή βρίσκεται ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Χάουαρντ και αρχισυντάκτης του περιοδικού Η Μεσόγειος, Νικόλαος Σταύρου, για να μας δώσει μια ανάλυση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων. Κύριε καθηγητά. Μάλιστα. Όπως βλέπουμε, ο πρόεδρος Μπους καθόρισε να κρατήσει τις πολιτείες που έχει κερδίσει στις εκλογές του 2000 και επιπλέον έχει κερδίσει ορισμένες πολιτείες στις Μεσοδυτική Αμερική. Επί του παρόντος, τουλάχιστον δύο κανάλια βλέπουν το προβάδισμά τους στο εκλογικό κολέγιο μέχρι 269 ψήφους. Εάν δεν πάρει κανέναν άλλο ψήφο, οι εκλογές επετατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αλλά όπως φαίνεται, υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 άλλες πολιτείες στη Δυτική Αμερική, όπως είναι το Νιου Μέξικο και η Νεβάδα, που είναι ακόμα αμφίβολες. Να πούμε όμως το εξής αυτή τη στιγμή, για όσους μας ακούνε, κύριε καθηγητά, ότι από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, ο πρόεδρος Μπους έχει κερδίσει στις 26 χοντρικά, εξασφαλίζοντας πάνω από 250 εκλεκτορικές ψήφους, όπως παρατηρήσατε, και ο κύριος Κέρι έχει κερδίσει 12 από τις πολιτείες αυτές, με ένα σύνολο περίπου 206 εκλεκτορικών ψήφων. Άρα λοιπόν το παιχνίδι θα πάει τώρα σε ποιες πολιτείες? Στις πολιτείες είναι το Νιου Μέξικο, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν και το Οχάιο. Το Οχάιο, με δύο τουλάχιστον τηλεοπτικά προγράμματα, έχουν δώσει την πολιτεία στον πρόεδρο Μπους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το Οχάιο έχει 20 εκλεκτορικές ψήφους. Εάν πάρει μία από τις δύο άλλες πολιτείες που πάρουν μέρος στις μεγάλες λίμνες που λέμε, ή και το Άιωα, είναι η εκλογή του είναι επιβεβαιωμένη. Όπως πηγαίνουν οι τάσεις, φαίνεται ότι ο πρόεδρος Μπους βαδίζει προς την επανεκλογή του, με ουσιαστική νίκη, θα έλεγα, στους ψήφους γενικά. Διότι το 2000 ο πρόεδρος Μπους κέρδισε μεν το εκλογικό κολέγιο, αλλά δεν κέρδισε τη γενική ψήφο των Αμερικανών πολιτών. Αυτή είναι η λαϊκή ψήφος και μέχρι στιγμής να πούμε ότι ο πρόεδρος Μπους έχει το 51% της λαϊκής ψήφου και ο κύριος Κέρι το 48% περίπου. Επί του παρόντος προηγείται στη λαϊκή ψήφο ο πρόεδρος Μπους και προηγείται και στο εκλογικό κολέγιο. Εάν συνεχίσουν οι τάσεις αυτές, διότι ο πρόεδρος Μπους έχει πολλούς συνδυασμούς να κατορθώσει να πάει 270 ψήφους στο εκλογικό κολέγιο. Ο Κέρι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τις πολιτείες του Οχάιο και του Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν, οπωσδήποτε, συν Νιου Μέξικο και Νεβάδα. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο για τον Είναι πιο δύσκολο για τον Κέρι να κάνει το συνδυασμό. Έχει πάρει τις πολιτείες που είναι ουσιαστικά δημοκρατικές αποκαταβολής κόσμου, που λέμε. Μάλιστα. Τις ανατολικές πολιτείες και τις δυτικές πολιτείες. Καλιφόρνια, Όρεγκον, Washington State και τις πολιτείες που έχει πάρει και ο Γκορ. Επί του παρόντος, δεν βλέπω ο κύριος Κέρι να κατορθώνει να υπεσκελίσει τη διαφορά ψήφων στη λαϊκή ψήφο και στο εκλογικό κολέγιο. Αυτό θα το δούμε στις επόμενες λίγες ώρες. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον μία ώρα ακόμη. Για τουλάχιστον μία ώρα. Λοιπόν, όπως ακούσαμε, ο καθηγητής κύριος Σταύρου προβλέπει ότι θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα σε μία περίπου ώρα. Οπότε, στην επόμενη σύνδεσή μας, ελπίζουμε να σας δώσουμε κι εμείς κάτι το πιο θετικό. Να μην έχουμε εξάψεις και παράξενα τα αποτελέσματα. Αυτό είναι η ευχή όλων. Εδώ Γιώργος Μπίστης, Φωνή της Αμερικής, Ουάσιγκτον.